Το δίκτυο όμως που έχει αλλάξει, γιατί οι σωλήνες είναι παλιοί, είναι σωλήνες από αμίαντο. Η μόνη αλλαγή που έχει γίνει παλιά, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή έχετε ακόμα αμίαντο. Είναι βεβαίως, είναι από τον Πίσκοπο, ο οποίος σε κάποιες κεντρικές οδούς έχει αλλάξει το δίκτυο με πλαστικούς σωλήνες. Συγγνώμη, δηλαδή υπάρχει ακόμα αμίαντο σωλήνα στην περιοχή. Υπάρχουν τμήματα που έχουν αμίαντο σωλήνα, μάλιστα. Γνωρίζετε βέβαια ότι υπάρχει θέμα. Ότι έχει, όχι κατηγορηθεί, έχει πλέον επιστημονικά έχει αποδειχτεί ότι συνδέεται με καρκινογενές. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία υπήρχε από παλιά. Πρέπει όμως να βοηθήσουμε να μην υπάρχει πλέον. Να μην υπάρχει. Δεν έχουν γίνει είναι δηλαδή νέα έργα να περάσει νέο δίκτυο. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Θα πρέπει να γίνει νέο έργο. Θα πρέπει να γίνει νέο έργο. Και πάλι όχι μόνο από τη Δημοτική Αρχή. Είναι και έργο το οποίο έχει ήδη. Και στα σχολεία. Και στα σχολεία. Και στα σχολεία. Μάλιστα. Έμαθα και κάτι σήμερα που δεν ήξερα. Και είναι σημαντικό. Γι' αυτό ο κύριος Γκέλης εδώ μας έλεγε: ρωτήστε τι γίνεται με τα σχολεία του Λεχαίου, αν έχουν αμίαντο στα σχολεία του. Υπάρχουν και μάλιστα και αυτό το λένε και πιο παλιοί από μένα. Και τοπικοί σύμβουλοι και άνθρωποι και δημότες. Άμα δεν έχει γίνει αλλαγή του δικτύου, υπάρχει το παλιό δίκτυο. Είναι βασικό έργο και βασική προτεραιότητα του Συνδυασμού Συμμαχία Πολιτών με τον Βασίλη Τανόπουλο. Και καλά θα κάνετε να είναι. Μάλλον θα έλεγα για μένα από τις βασικές προτεραιότητες. Γιατί το νερό δεν ανήκει ούτε στον Ανόπουλο, ούτε στον κύριο Πνευματικό, ούτε οποιοδήποτε δήμαρχο. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό το οποίο ο καθένας πρέπει να το απολαμβάνει. Άρα πληρώνετε και περισσότερα για αρκετά το ίδιο περισσότερα. Νερό. Τέσσερις φορές περισσότερα. Γιατί η ποιότητα του νερού, σας λέω, με την τιμολόγηση του νερού με είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Και με δίκτυο αμυαντοσωλήνων. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα το κοιτάξω αυτό για το κατά πόσο είναι ακόμα όλο το δίκτυο. Μας λέτε σημεία, μόνο στην κεντρική οδό δηλαδή. Υπάρχουν κάποια σημεία, ναι. Υπάρχουν σημεία στο Νάσο, για παράδειγμα, που ξέρω, που έχουν αντικατασταθεί με πλαστικούς σωλήνες. Η κεντρική οδός που ανεβαίνει απάνω από τα Φανάρια, η οδός Φιδιπίδου, αν θυμάμαι καλά, και η οδός που περνάει και από το σχολείο. Πάντως υπάρχει ακόμα δίκτυο με αμύαντο. Υπάρχει πρόβλημα, ναι.